Καλησπέρα από μένα. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Γιάννη και τον Γιώργο Ξάνθη σαν VIP χορηγούς την φετινή αγωνιστική χρονιά. Ενώ ήταν πάντα και θα είναι στην οικογένεια της Νίκης, φέτος ισχυροποιείται η συνεργασία μας, μπαίνουν πιο ενεργά. Ο στόχος και μάλλον η ευχή της διοίκησης είναι πέρα από την οικονομική υποστήριξη να μπουν πιο ενεργά και στα διοικητικά και πιο ενεργά και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πέρα από αυτό θέλω να τους καλωσορίσω και πάλι και εύχομαι η συνεργασία να πάει και την ομάδα μπροστά και να επωφεληθούν και αυτοί σαν επιχειρηματίες. Εγώ αισθάνομαι εντυπωσιασμένος από τον Αλέξη, χωρίς να κάνω κοπλιμέντα, για το λόγο το ότι έχει αρκετό καιρό και παιδεύεται και αυτό με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ. Και είναι ένας από τους σημαντικούς λόγους που θέλω να επιστρέψω και να βοηθήσω και έμεσα και άμεσα την ομάδα. Βέβαια δεν σημαίνει ότι είχα φύγει από την ομάδα, ποτέ δεν είχα φύγει εγώ από την ομάδα, γιατί δεν γίνεται να φύγω των πραγμάτων και να θέλω να φύγω, δεν μπορώ να φύγω, γιατί είμαι γέννημα θρέμα Νίκη. Ελπίζω φέτος να καταφέρει κάτι πολύ καλό ο Αλέξης και η ομάδα κατά συνέπεια και εμείς έχουμε όλη τη διάθεση να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε και είμαστε χρήσιμοι. Εγώ θέλω να πω τα παρακάτω, να συμπληρώσω στο Γιάννη. Η αλήθεια είναι ότι ο Αλέξης μας κέντρισε το ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια που ασχολείται με την ομάδα, μας κέντρισε την εμπιστοσύνη και συν της άλλης, εμείς εκ των πραγμάτων, η οικογένειά μας είναι συνυφασμένη με την Νίκη Βόλου, δεν θα μπορούσαμε να μην είμαστε κοντά του. Αποφασίσαμε από κοινού όλη η οικογένεια να τον βοηθήσουμε. Θεωρώ ότι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, το τέλος θα το πετύχουμε. Να καλωσορίσω και εγώ τους αδερφούς Ξάνθη στην οικογένεια της Νίκης. Πολύ σημαντική κίνηση και η στήριξη που θα αποτυπωθεί μέσα στη χρονιά. Εύχομαι ότι καλύτερο και για τις δύο μεριές να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε από κοινού θέσει. Εγώ να συμπληρώσω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που τα αδέρφια Ξάνθη επιστρέφουν δυναμικά στην Νίκη, πάντα ήταν κοντά στην ομάδα, είτε αυτό φαίνονταν είτε δεν φαίνονταν. Απλά φέτος η δυναμική τους επιστροφή ίσως σηματοδοτεί και άλλες εποχές που όταν ήταν κοντά ξέρουμε πού οδήγησε και αναφέρουμε φυσικά στη χρονιά 13-14 που ήταν τους προτεργάτες της Ανόβου. Εύχομαι στο τέλος αυτής της χρονιάς όλοι μαζί να πανηγυρίσουμε πετυχαίνοντας το στόχο που έχουμε θέσει από την αρχή της χρονιάς.